Θα σας πω το εξής. Θα συνιστούσα να πείτε στα στελέχη σας να έχουν μια πιο μετρημένη γλώσσα απέναντι στο ποτάμι. Κάποιοι που αυτή τη φορά είναι και στο Υπουργικό Συμβούλιο, ο κύριος Πουλέτης ας πούμε, έκανε καριέρα λιδωρώντας το ποτάμι ως προϊόν της διαπλοκής. Τώρα πια που τα εξώφυλλα μαρτυρούν τις φιλίες, τώρα πια που εσείς κυβερνάτε και οι αποφάσεις σας μαρτυρούν τις επιλεκτικές σχέσεις με κάποιους ανθρώπους του παλιού συστήματος, τώρα κάποιοι από το ΣΥΡΙΖΑ αλλάζουν τροπάριο και μιλούν για το ακροδεξιό ποτάμι. Δεν ξέρω αν είχατε το χρόνο και αν είχατε την οποιαδήποτε ευθύνη. Χθες το βράδυ βγήκε από το γραφείο σας μια ανακοίνωση που είναι μνημείο ανευθυνότητας και κυπελισμού. Μιλάει για το ποτάμι ότι συμπεριφέρεται ως ακροδεξιό κόμμα. Δεν θέλω να δώσω συνέχεια, αλλά λέω ότι αν θέλετε να συνεννοηθούμε την επόμενη περίοδο, να είσαστε πολύ προσεκτικοί στη γλώσσα που χρησιμοποιείτε απέναντι στους πολιτικούς αντιπάλους. Γιατί μπορεί να υπάρξουν με τοπικές συγκρούσεις που δεν θα είναι προς όφελος της δικαιοσύνης και προς όφελος της δημοκρατίας. Μας απευθύνατε προχθές μια πρόσκληση. Μπορείτε να κλείσετε, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ, ναι. Μας απευθύνατε, κύριε Τσίπρα, προχθές μια πρόσκληση. Να σας απαντήσω. Ειλικρινά. Πρώτον, δεν σας εμπιστευόμαστε. Και ξέρετε ότι έχουμε λόγους να μην σας εμπιστευόμαστε, γιατί πολλά πράγματα που συμφωνήσαμε και στη συνάντηση των πολιτικών αρχηγών δεν έγιναν αποδεκτά από εσάς τελικά. Εμείς δεν συμφωνούμε με τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές, αλλά ούτε μας ενθουσιάζουν οι γραφικές προσεγγίσεις των στελεχών σας και εσάς προσωπικά. Στα λίγα καλά θα λέμε ναι, είμαστε αποφασισμένοι. Στα πολλά στραβά θα είμαστε απέναντί σας. Είναι τόσο απλό για μας. Σας ευχαριστώ. Κύριος Σκουρλέτης για ένα λεπτό και ο κύριος Παρασκευόπουλος για άλλο ένα. Παρακαλώ πολύ όμως, επειδή δεν έχουμε άπλετο χρόνο, οι υπουργοί για πολύ λίγο να τοποθετηθούν. Ο κύριος Φλαμπουράζης Τετσιταλιός που αναφέρθηκε και ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης, επειδή έπεται ύστερα ότι θα μιλήσει, θα ενσωματώσει εκεί αυτό που θα πει. Παρακαλώ για μισό λεπτό, κύριε Σκουρλέτη. Ναι, λιγότερο, κύριε Πρόεδρε, από μισό λεπτό. Θέλω να πω στον κύριο Θοδωράκη ότι όταν απευθύνεται στο κοινοβούλιο και μιλάει στο κοινοβούλιο, πρέπει να καταλάβει ότι πρέπει να καταλάβει ότι δεν μιλάει στον καθρέφτη του και στον εαυτό του. Τίποτα άλλο. Ο κύριος Παρασκευόπουλος, παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, πριν ο κύριος Θεοδωράκης πει ότι θα πρέπει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και τα μέλη της να προσέχουν τα λόγια τους και να τα μετρούν όταν απευθύνονται στους άλλους, είπε ότι ο νόμος Παρασκευόπουλου βαρύνεται ήδη με δύο φόνους. Αυτή η κακολογία έχει πλέον χαρακτηριστικά προπαγάνδας, διότι επαναλαμβάνεται διαρκώς, μήπως και πιάσει, παρά το ότι είναι ψευδής. Απλώς επαναλαμβάνω, σεβόμενος το χρόνο, ότι οι καινοτομίες του πρόσφατου νόμου αφορούσαν μόνο ειδικές κατηγορίες κρατουμένων, όπως οι ανάπηροι, οι φιλοξενούμενοι αλλοδαποί, οι ανήλικοι και οι υπερήλικες, και όχι άλλες κατηγορίες κρατουμένων, όπως εκείνοι οι οποίοι υποτροπίασαν και τέλεσαν δολοφονίες, τέλεσαν δρομοκτονίες μετά την απόλυσή τους. Νομίζω ότι η κακολογία αυτή είναι χαρακτηριστική και δεν χρειάζεται να μιλήσω περισσότερο. Το λόγο έχει ο γραμματέας και πρόεδρος.